Χαίρετε, καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 27 Δεκεμβρίου 2020, είναι το Αγίου Στεφάνου, γιορτάζει ο ανιψιός μου, ο γιος του αδερφού μου, να ζήσουν όλοι όσοι γιορτάζουν. Καθυστέρησε λίγο να βγει το πρωινό vlog, συμπαθάτε με, δουλεύω τις γιορτές, οπότε μπορεί να καθυστερήσω και λίγο. Έχουμε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Η βαριά κληρονομιά μιας δύσκολης παιδικής και εφηβικής ηλικίας στη ζωή. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ ενδιαφέρον. Το mail αυτό το έχει στείλει μία φίλη, η οποία είναι η κοπέλα από το vlog, γιατί όταν χωρίζει ένα ζευγάρι από ερωτική σχέση να μην μιλούνται. Σας θυμίσω λίγο αυτή την ιστορία, παντρεμένη η κοπέλα αυτή, έκανε μία παράλληλη εξωσυζυγική σχέση με έναν άντρα μεγαλύτερο, ο οποίος ήταν και παίχτες από ό,τι φάνηκε, τελείωσε εκείνη η σχέση, τα ξαναβρήκε με τον άντρα της, και ρωτούσε σε εκείνο το vlog γιατί να μην μιλούν οι άνθρωποι, γιατί να μην επικοινωνούν ή γιατί να μην λένε ένα πλογιά μετά που χωρίζουν. Το θυμάστε, φαντάζομαι, το vlog. Λοιπόν, Θέκλα μου, χρόνια πολλά με υγεία και ό,τι επιθυμείς στη ζωή σου. Ευχαριστώ και σε σένα εύχομαι το ίδιο. Από τότε που έκανες το vlog, το κόλλημα μου με τον κακοποιητή πρώην μου εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Και αυτό το χρωστώ σε σένα και στη ψυχοθεραπεύτρια μου. Χαίρομαι. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τρόμαξα όταν συνειδητοποίησα το εύρος και την έκταση που μπορεί να έχει στη ζωή μας η κακοποίηση που υποστήκαμε παιδιά. Πόσο μπορεί να επηρεάζει όλες μας τις σχέσεις και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Πόσο παλεύουμε να τον αγαπήσουμε, γιατί η μάνα μας ήταν εκεί για να μας ποτίζει με το μίσος που γεννά το ξύλο και η περιφρόνηση, ο φόβος και η συναισθηματική αστάθεια. Η φίλη λέει ότι το κόλλημα με τον κακοποιητή πρώην εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Σίγουρα περισσότερο ρόλο έπαιξε ψυχοθεραπεία παρά το vlog που κάναμε. Και λες ότι τρόμαξε όταν συνειδητοποίησε πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει στη ζωή κάποιον η κακοποίηση που έχει υποστεί ως παιδί. Πόσο παλεύουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, γιατί η μάνα μας ήταν εκεί για να μας ποτίζει με το μίσος που γεννά το ξύλο και η περιφρόνηση, ο φόβος και η συναισθηματική αστάθεια. Για σχήμα μειονεξίας μου μίλησε ψυχολόγος μου και εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ερωτεύτηκες έναν τύπο ο οποίος λειτουργεί όπως λειτουργούσε η μάνα σου όταν ήσουν παιδί. Φωτίστηκε όλη μου η ζωή. Ευτυχώς εμένα με έσωσε το γεγονός ότι ήθελα πάση θυσία να φύγω από μικρή από αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον. Γι' αυτό και αρίστευα για να πάρω στα χέρια μου το εισιτήριο της λύτρωσης. Την εισαγωγή σε μια πολύ καλή σχολή, μακριά από την πόλη μου, που φυσικά δεν την είχε και αυτό ήταν η προϋπόθεση της επιλογής μου. Λέει η φίλη ότι δούλευε σκληρά με τα μαθήματά της, προετοιμαζόταν πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε να μπει σε μια σχολή που να μην υπάρχει στην πόλη της η ίδια σχολή, ώστε να φύγει από την πόλη της. Και όταν επέστρεψα μετά τις σπουδές μου, για να θυμηθώ πιο έντονα ό,τι προσπαθούσα να ξεχάσω, ό, του θαύματος, γνωρίζω και παντρεύομαι τον Σωτήρα μου, που πραγματικά με αγάπησε, τον άντρα μου, και φυσικά έμεινα 500 χιλιόμετρα μακριά για να φύγω και πάλι. Και πολύ καλά έκανες και φύγεις. Όταν πήγε να καταρρεύσει αυτό το στήριγμα της ζωής μου, ο άντρας μου δηλαδή, που όμως με κάθε τρόπο πιο πριν αγαπούσα, όσο μπορεί να αγαπήσει ένας άνθρωπος αφού δεν αγαπάει τον εαυτό του, τι σπουδαίο αυτό που γράφεις. Αγαπούμε τους άλλους όσο αγαπάμε τον εαυτό μας. Άμα δεν αγαπάμε τον εαυτό μας αρκετά, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους άλλους αρκετά. Τα έχασα. Σας θυμίζω, θα σας βάλω το link από το vlog στην περιγραφή του βίντεο για όσους δεν το έχετε δει να το δείτε για να ακούσετε εκεί την ιστορία. Πήγα να το βρω σε αυτόν που ήταν τελικά και αφορμή για να ψυχοψαχτώ. Με τον άντρα μου το πάλεψα και δεν άφησα τον αδιάγνωστο να με καταστρέψει, γιατί φυσικά και καταλάβαινα ότι αυτός ήταν και ο σκοπός του. Αυτή η αδιάγνωστη σου λέει γιατί εσύ να είσαι καλά, γιατί εσύ να έχεις θετική ενέργεια, γιατί να είσαι χαμογελαστή, γιατί να είσαι ευτυχής, θα σε χαλάσω και σένα, θα σε κάνω και σένα όπως εμένα. Δεν το συνειδητοποιούν, φαντάζομαι, ή μήπως συνείδητη αυτή η δύναμη. Με τον άντρα μου το πάλεψα και δεν άφησα τον αδιάγνωστο να με καταστρέψει, γιατί φυσικά και καταλάβαινε ότι αυτός ήταν και ο σκοπός του. Σου γράφω λοιπόν για να αναφερθείς στο σχήμα μειονεξίας και ντροπής που μας καταδιώκει όλους εμάς που το βιώσαμε. Να το αναγνωρίζουμε πριν να είναι πολύ αργά και καταδικάσουμε τον εαυτό μας σε μια ζωή που δεν μας αξίζει, γιατί κάποιοι μας έπεισαν ότι δεν αξίζει σε εμάς μια καλύτερη ζωή.
Πόσο σε ευχαριστώ για όλα, καρδούλες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς μπορούμε να ξορκίσουμε το κακοποιητικό μας παρελθόν, την κακοποιητική παιδική και εφηβική ηλικία, αυτή τη βαριά κληρονομιά να τη διώξουμε από πάνω μας, ούτως ώστε να μην σαμποτάρουμε τη ζωή μας. Τι όμορφα, τι ωραία που τα έθεσες. Πάρα πολύ ωραία. Μία μάνα που σε απέρριπτε. Μία μάνα που σε έδερνε. Μία μάνα που σε έκανε να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Μία μάνα που σου έδειχνε μίσος αντί αγάπη. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα εσύ να νιώθεις άχρηστη. Ή ότι δεν αξίζεις να αγαπηθείς. Σχήμα μειονεξίας, λες ότι σου το έχει πει η ψυχολόγος σου. Φαντάζομαι εννοεί και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί τόσο παράφορα από το πρόσωπο που υποτίθεται ήταν εκεί για να τον αγαπήσει τη μάνα του. Μετατραυματικό στρες, θα έλεγα. Ένα τραύμα το οποίο είναι εκεί πέρα και δεν έχει, εφόσον δεν έχει γιατρευτεί, εξακολουθεί να βγάζει πίον και να δηλητηριάζει τη ζωή μας. Δύσκολη, κακοποιητική, παιδική και εφηβική ηλικία που μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν αξίζουμε για να αγαπηθούμε. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, η φίλη αγωνίστηκε πάρα πολύ, διάβαζε, αρίστευε για να περάσει στη σχολή που ήθελε, να επιτύχει τους στόχους της, να φύγει από εκεί, έρχεται πίσω μετά, ξαναπάει μέσα στην κόλαση πίσω του σπιτιού, γνωρίζει τον άντρα της τον οποίο ονομάζει σωτήρα της, και φεύγουν τόσο μακριά ούτως ώστε να γλιτώσει, αλλά εξακολουθεί να κουβαλάει μέσα της εκείνο το τραυματισμένο παιδί, εκείνο το τραυματισμένο πρόσωπο, το παιδί το πληγωμένο, το οποίο αντί να μεγαλώσει με αγάπη και αποδοχή, έχει μεγαλώσει με πίσος και περιφρόνηση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευάλωτος ένας άνθρωπος σε κακοποιητικές καταστάσεις. Να είναι ευάλωτος στο να πει ναι σε πράγματα που θα του κάνουν κακό και ζημιά στη ψυχή του. Βρήκες τον άνδρα σου. Όσο ο άνδρας σου ήταν καλά ψυχικά και μπορούσε να σε στηρίξει και ήταν η σχέση σας καλή, μια χαρά ήσουνα. Όταν όμως έπαθε και αυτό στη δική του την κρίση, από ό,τι θυμάμαι από το vlog το προηγούμενο, λόγω προβλημάτων στην εργασία του και θεμάτων που είχε με τον εαυτό του, τότε κι εσύ έμεινες ξεκρέμαστη τροποντίνα. Και ευάλωτη στο να γίνεις θύμα οποιοδήποτε θα ήθελε να σε εκμεταλλευτεί. Και φυσικά να σε ελκύσει ερωτικά ένας άνθρωπος που μοιάζει τόσο πολύ με τη μάνα σου. Γιατί μία καλή σχέση, ένας καλός γάμος δεν μας σώζει από τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Μόνο η ψυχοθεραπεία μας σώζει από τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Γι' αυτό ο έρωτας δεν είναι πανάκια. Γι' αυτό ο έρωτας δεν είναι θεραπεία των προβλημάτων μας. Γι' αυτό ο έρωτας δεν είναι εκείνος που μας κάνει καλά ψυχολογικά. Ο έρωτας, ευπρόσδεκτος όταν έρχεται, μας δίνει ευεξία, μας δίνει χαρά, μας δίνει συντροφικότητα, ωραία πράγματα. Όμως, εάν μέσα μας έχουμε θέματα, ή θεματάρες θα έλεγα, τότε δεν μπορεί ο έρωτας να μας γιατρέψει. Δεν είναι θεραπευτής ο έρωτας. Δεν είναι ψυχοθεραπευτής ο έρωτας. Δεν είναι, όχι. Ο έρωτας είναι μια καταλυτική δύναμη η οποία φέρνει κοντά δύο ανθρώπους και όταν έρθεις κοντά με έναν άλλον άνθρωπο θα έχει και φάσεις εύκολες, θα έχει και φάσεις δύσκολες. Η ευεξία που νιώθουμε στην αρχή και αυτό το rush, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό το πολύ έντονο ερωτικό συνέστημα που νιώθουμε στην αρχή που μας ανεβάζει και είμαστε στα ουράνια και είναι όλα τέλεια, η φάση του ενθουσιασμού που έχουμε πει σε ένα πρόσφατο vlog, δεν είναι για πάντα. Είναι στην αρχή και είναι και για κάποιες φάσεις. Έχει φάσεις όμως που θα έρθουν δυσκολίες. Έχει φάσεις που θα έχουν οικονομικά προβλήματα. Έχει φάσεις που θα έρθουν ασθένειες. Έχει διάφορες φάσεις. Εάν ένας άνθρωπος κρατιέται για να είναι καλά μόνο από το ναρκωτικό του έρωτα, μόνο από το εφορικό συνέστημα που δίνει ο έρωτας στην αρχή κυρίως ή στις καλές του φάσεις, τότε εκείνος ο άνθρωπος κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να μπλέξει με κακοποιητικές σχέσεις ή ατέριαστες σχέσεις ή να απαντήσει τον σύντροφό του, επειδή ακριβώς βασιζόταν πάνω στο ερωτικό συνέστημα για να νιώθει καλά.
η ευτυχία μας και η ευεξία μας δεν πρέπει να εξαρτάται από έναν άνθρωπο και από μια σχέση. Γι' αυτό το λέω τόσο συχνά. Γράφετε και λέτε είμαι μόνη, είμαι μόνος, όταν επιτέλους θα ζευγαρωθώ, όταν επιτέλους θα βρω το τέρι μου, όταν επιτέλους θα παντρευτώ, όταν επιτέλους θα ζήσω τον έρωτα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, θα έχουν λυθεί ως διαμαγείας τα προβλήματά μου. Όχι! Δεν θα λυθούν ως διαμαγείας τα προβλήματά μας, άμα ερωτευτούμε, άμα παντρευτούμε και άμα μπούμε σε σχέση. Όχι! Όχι! Εάν έχουμε προβλήματα μέσα μας, εάν έχουμε μέσα μας ανεπίλητα τραύματα, εσωτερικούς δαίμονες, θεριά, εσωτερικά θεριά, με την πρώτη ευκαιρία θα βγουν και μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση και θα κάνουν τη ζημιά τους. Άρα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος τη βαριά κληρονομιά που έχει δώσει μια παιδική και εφηβική ηλικία κακοποιητική είναι με το να κάνει θεραπεία, ψυχοθεραπεία, να κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει το τραύμα. Η φίλη τώρα κάνει ψυχοθεραπεία και λέει η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να ανοίξουν τα μάτια μου και να δω τι πραγματικά συνέβαινε και να ξεκολλήσω από το αρρωστημένο κόλλημα στον κακοποιητικό πρώην. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα της φίλης. Εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένα vlog αυτό το οποίο έρχεται και λέει με πολύ απλά λόγια, αναλύει και ανατέμνει τη ψυχοπαθολογία των περισσότερων εξωσυζυγικών σχέσεων, των περισσότερων τοξικών σχέσεων, των περισσότερων προβληματικών σχέσεων. Λέει, μεγάλωσα σε μια οικογένεια που η μάνα μου μου έδινε ξύλο, μίσος, περιφρόνηση και αρνητικότητα. Προσπάθησα να φύγω, να γλιτώσω με το να πάω να σπουδάσω αλλού. Πήγε να σπουδάσει αλλού. Δεν γλίτωσε από τους εσωτερικούς δαίμονες. Όσο ήταν αλλού, όσο ήταν στις σπουδές, που δεν ερχόταν σε άμεση επαφή με τη μάνα της, ίσως ένιωθε καλύτερα. Ερχόμενη πίσω στο σπίτι, ξαναπέφτει στον ίδιο βούρκο. Έρχεται ο έρωτας, ο άνδρας της, την ερωτεύεται. Τη σώζει, τη διασώζει, φεύγουν, πάνε να μείνουν μακριά. Είναι καλά γιατί είναι με τον άντρα της που της δείχνει αγάπη, που ο άντρας της είναι στα καλά του και μπορεί να τη στηρίξει, μπορεί να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, να την κάνει. Όμως έρχεται μια μέρα μετά από 10-15 χρόνια πόσα γάμου που αυτός ο άνθρωπος περνάει και αυτός μια δικιά του κρίση. Έχει θέμα οικονομικό με τη δουλειά του. Αγχώνεται, κάνει, φτιάνει, ράνει. Χάνει το στήριγμά της αυτή, γιατί δεν μπορούσε να είναι καλά από μόνη της. Ήταν καλά επειδή τη στεκόταν ο άντρας της και της έδινε σημασία ο άντρας της. Ήταν καλά γιατί της ανέβαζε την αυτοεκτίμηση της και την αυτοπεποίθηση της καθημερινά ο άντρας της. Δεν είχε από μέσα της αυτοεκτίμηση. Η αυτοπεποίθηση της ήταν πεσμένη στα πατώματα. Σχήμα μειονεξίας της, είπε ο ψυχολόγος της. Ένιωθε άσχημα για τον εαυτό της, ότι αυτή δεν αξίζω την αγάπη, δεν αξίζω την τρυφερότητα, δεν αξίζω την ευτυχία. Οπότε θέλω κάποιος συνέχεια να μου λέει: σ' αγαπώ, σε θέλω, είσαι σπουδαία, είσαι όμορφη, είσαι, σ' αγαπώ, σε θέλω, σ' αγαπώ, σε θέλω, σ' αγαπώ, σε θέλω. Να ξεχνάω παροδικά ότι η μάνα μου δεν με αγάπησε και δεν με ήθελε, ή ο πατέρας μου, ή τέλος πάντων, ό,τι έχω βιώσει ως παιδί και ως έφηβος. Οι εξωτερικές επιβεβαιώσεις από άλλους ανθρώπους μπορεί παροδικά να μας κάνουν να νιώσουμε καλά, όμως δεν μας επιλύουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εκεί, είναι μια μεγάλη πληγή, είναι το τραύμα αυτό της κακοποίησης, το οποίο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να το γιατρέψουμε. Με άλλο τρόπο δεν γιατρεύεται. Γι' αυτό όσοι από εσάς λέτε, γιατί μπαίνω συνέχεια σε σχέσεις με τοξικούς και αδιάγνωστους, γιατί κάνω τόσες πολλές εκτόσεις στις ερωτικές μου σχέσεις, γιατί επιλέγω υποσυνείδητα ή συνειδητά να είμαι με ανθρώπους που θα με κάνουν να μην είμαι καλά, γιατί πάω από τη μια σχέση στην άλλη, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή μου, γιατί εγώ πάντοτε κάνω κακές επιλογές. Ψάξτε, να ψάξουμε, να δούμε μήπως έχουμε μέσα μας άλυτα παιδικά τραύματα και εφηβικά τραύματα από μια ανατροφή και μια παιδική ηλικία και μια εφηβεία στην οποία έχουμε μεγαλώσει χωρίς αγάπη, χωρίς τα απαραίτητα βασικά αγαθά που δικαιούται το κάθε παιδί στον κόσμο. Αγάπη, ασφάλεια συναισθηματική, αποδοχή, τρυφερότητα, επιδοκιμασία. Όσοι έχουμε μεγαλώσει με γονείς που δεν ήταν γονεϊκοί, με πατέρες που δεν ήταν πατρικοί, με μητέρες που δεν ήταν μητρικές, είναι πολλοί που είχαμε ίσως και τους δύο, αλλά στις καλύτερες περιπτώσεις τον ένα γονιό να μην είναι γονεϊκός. Αυτό το τραύμα μένει, είναι μέσα σου, το κουβαλάς. Το κουβαλάς γιατί όταν είσαι μωρό, όταν είσαι μικρός, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου είναι ο κόσμος σου όλος. Όταν σου λέει η μαμά σου ότι είσαι άχρηστη, το πιστεύεις ότι είσαι άχρηστη. Όταν σε χτυπάει η μητέρα σου, το πιστεύεις ότι είσαι άξια χτυπημάτων. Και γίνεσαι συνεξαρτώμενη.
Όταν σου λέει δεν έκανες το ένα καλό, δεν έκανες το άλλο καλό, δεν είσαι αξιαγάπητος, δεν είσαι το ένα, δεν είσαι άλλο, το πιστεύεις πως δεν είσαι αξιαγάπητος. Και επειδή πιστεύεις πως δεν είσαι αξιαγάπητος, έχεις αυτό το σχήμα μειονεξίας που λέει φίλη, καταδέχεσαι να κακοποιείσαι στη σχέση σου. Καταδέχεσαι να σε τσαλαπατούν οι άλλοι. Γίνεσαι people pleaser. Γίνεσαι συνεξαρτώμενος. Γίνεσαι θύμα. Και όλα αυτά πρέπει να επιληθούν στη ρίζα του κακού. Και η επίλυση των παιδικών μας τραυμάτων γίνεται μόνο μέσα της ψυχοθεραπείας κυρίως. Γι' αυτό τον λόγο και επιμένω ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Να τα βγάλουμε από μέσα μας, να μιλήσουμε για αυτά, να αναλύσουμε με ένα ψυχολόγο της δικής μας επιλογής ψυχοθεραπευτή τα συναισθήματα μας, τα μοτίβα των συμπεριφορών μας, τι κάνουμε λάθος, αλλά και τι έχουμε βιώσει. Πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτό το βαρύ ζυγό. Αυτή τη βαριά κληρονομιά να τη διώξουμε, να πάει και να μην ξανάρθει πίσω. Ας βάλουμε στόχο στη ζωή μας να αποτινάξουμε τη βαριά κληρονομιά της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας, όσοι από εμάς, ή όλοι νομίζω, όλοι όσοι κουβαλάμε τραύματα από την παιδική μας ηλικία, να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τους εσωτερικούς μας δαίμονες, ώστε να μην ψάχνουμε επιβεβαίωση απ' έξω συνέχεια για να είμαστε καλά. Γιατί αν ψάχνουμε επιβεβαίωση απ' έξω για να είμαστε καλά, είμαστε επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι να διολυσθήσουμε σε συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές, αυτοσαμπατοαριστικές και σε συμπεριφορές που μπορεί να βάλουν τη ζωή μας, την υγεία μας, την ευεξία μας, τις σχέσεις μας σε κίνδυνο. Πολύ δυνατό το μήνυμα της φίλης και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλή μέρα να έχουμε. Φιλιά.